Ας προσευχηθούμε. Θεέ Πατέρα, Εσύ ο οποίος μας πρόσταξες να ακούμε τον υπεραγαπητό Υιό Σου, ευδόκησε να μας ποιμένεις με το Λόγο Σου, ώστε με πνεύμα εξαγνισμένο να ατενίζουμε χαρούμενη τη δόξα Σου που αποκαλύφθηκε στους Αποστόλους κατά τη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι Θεός και μαζί με Εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ημερίδα που διοργανώνει η Επισκοπή μας για την Βίβλο και πιο συγκεκριμένα για το Ευαγγέλιο κατά Μάρκο. Δίνουμε το λόγο στον Σεβασμιότατο για να απευθύνει το χαιρετισμό του και να ξεκινήσει η ημερίδα. Αγαπητοί μου, ο Πάπας Φραγκίσκος προτρέπει την Εκκλησία να αφιερώνει μια Κυριακή κάθε χρόνο στην προβολή και διάδοση της Αγίας Γραφής. Έτσι σε όλες τις ενορίες του κόσμου, η τρίτη Κυριακή του έτους είναι αφιερωμένη στην Βίβλο. Στην τοπική μας Εκκλησία διοργανώσαμε αυτήν την ημερίδα για τη Βίβλο με θέμα τον Ευαγγελιστή Μάρκο, επειδή δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανική ζωή αν αυτή δεν βασίζεται, αν δεν εμπνέεται από την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε προς τον Τιμόθεο «Από βρέφος γνώρισες τα Ιερά Γράμματα που μπορούν να σε καταστήσουν σοφό ως προς τη σωτηρία, η οποία χορηγείται από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όλη η Αγία Γραφή, η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για τη διδασκαλία, για τον έλεγχο, την επανόρθωση, για τη διαπαιδαγώγηση στη δικαιοσύνη. Έτσι θα είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, καταρτισμένος για κάθε καλό έργο». Μιλώντας για θεόπνευστη γραφή, ο Απόστολος Παύλος εννοούσε τότε την Παλαιά Διαθήκη, η οποία προετοίμαζε τον άνθρωπο να επιθυμεί και να αναμένει τη σωτηρία, την οποία ετοίμασε ο Θεός μέσω του Μεσσία. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου δεν είχε συγκροτηθεί ακόμα το σώμα των Ιερών Βιβλίων της Καινής Διαθήκης, δηλαδή τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές των Αποστόλων. Μας βεβαιώνει επίσης ο Απόστολος Ιωάννης αυτό που από την αρχή υπήρχε, αυτό που ακούσαμε, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας,
αυτό που παρατηρήσαμε και τα χέρια μας ψηλάδισαν, δηλαδή το λόγο της ζωής, αναγγέλνουμε σε εσάς, ώστε και εσείς να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και αυτά σας τα γράφουμε, ώστε η χαρά μας να είναι πλήρης. Μας λέει δηλαδή ότι οι Απόστολοι είναι μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες του σωτήρα Χριστού και της σωτηρίας. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, σύγχρονος των 12 Αποστόλων, που όμως δεν είδε με τα μάτια του και δεν έζησε τον Ιησού Χριστό, διεκδικεί την αλήθεια και τη βεβαιότητα του κηρύγματος του γράφοντας, το Ευαγγέλιο που αναγγέλλω δεν το έλαβα από ανθρώπους, αλλά με αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο η Δεύτερη Βατικανή Σύνοδος έγραφε στο διάταγμα, γράφει μάλλον στο διάταγμα για την Θεία Αποκάλυψη, η Αγία Σύνοδος παροτρύνει με θέρμη και επιμονή όλους τους πιστούς να μαθαίνουν την υπεροχή που έχει το να γνωρίζει κανείς τον Ιησού Χριστό με τη συχνή ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Με την ελπίδα και την ευχή, όσα ακούσουμε σήμερα από τον εκλεκτό καλεσμένο μας, διδάκτορα κύριο Στέφαν Μιχαλιό, να επηρεάσουν βαθιά τη ζωή όλων μας, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σε εσάς, αγαπητέ διδάκτορα, εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για την τιμή που μας κάνατε να βρίσκεστε ανάμεσά μας, ώστε μέσα από το λόγο σας, όλοι εμείς, να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο πως η Αγία Γραφή δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά είναι λόγος ζωντανός που απευθύνεται σε όλους, σήμερα και για πάντα. Σας ευχαριστώ. Να προσκαλέσουμε λοιπόν στο βήμα τον ομιλητή της σημερινής μας ημερίδας, τον δόκτορα Στέφαν Μιχαλιό, τον οποίο προφανώς θυμάστε και από πέρυσι. Καλώς ήρθατε. Ένα σύντομο βιογραφικό. Ο δόκτωρας Στέφανος Μιχαλιός είναι καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο και υπηρετεί ως ποιμένας της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Κυψέλη. Επίσης, έχει αναλάβει εκδότης του χριστιανικού περιοδικού Αστήρ της Ανατολής, το επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, και συμμετέχει ως μεταφραστής της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας στην καινούργια αναθεώρηση της, μετάφρασης της Καινής Διαθήκης. Η σημερινή μας ημερίδα έχει δύο εισηγήσεις από τον δόκτορα Στέφανο Μιχαλιό. Το πρώτο μέρος που θα μας παρουσιάσει αμέσως τώρα έχει ως θέμα το Ευαγγέλιο του Μάρκου, καθαρή όραση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ σήμερα και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο, καθώς είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ μαζί σας και να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορεί ο Λόγος του Θεού να μας μιλήσει, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα, τι έχει να μας πει στη σημερινή ημέρα, μέσα στη ζωή την οποία ζούμε. Και έτσι, στην πρώτη ομιλία θα πούμε κάποια πράγματα για το Ευαγγέλιο του Μάρκου, λίγο πιο γενικά, αν και έχω προσπαθήσει να εστιάσω και πιο συγκεκριμένα, έτσι για να μην γίνει τόσο τεχνική η πρώτη ομιλία και έτσι να μπορέσουμε να εξοικειωθούμε με το Ευαγγέλιο αυτό. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου έχει κάποια διακριτά χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα Ευαγγέλια, ιδιαίτερα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και του Λουκά, που είναι τα συνοπτικά, τα λεγόμενα συνοπτικά Ευαγγέλια. Ο Μάρκος παρουσιάζει την αφήγησή του σε γρήγορο ρυθμό, βιαστικό ρυθμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίζει σε ένα ρυθμό αλέγκρο, έτσι πολύ ζωντανά και γρήγορα. Η κάθε ιστορία την οποία λέει
την λέει, την τελειώνει και περνάει πάρα πολύ γρήγορα στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι τραχιά, δεν είναι καθόλου εκλεπτισμένη, καθόλου έτσι, άμα είναι να τη συγκρίνουμε τη γλώσσα του Ευαγγελιστή Μάρκου με άλλα Ευαγγέλια, είναι λίγο πιο, θα λέγαμε, όχι δύσκολη, αλλά όχι τόσο ανεπτυγμένη σε λεξιλόγιο και σε ύφος σε σχέση με τους άλλους Ευαγγελιστές. Οι προτάσεις του Μάρκου είναι σύντομες και χρησιμοποιεί πάρα πολλά «και». Και έγινε αυτό. Και πήγαν εκεί. Και μίλησε και είπε και απάντησε και. Έτσι είπε. Πάρα πολύ το «και». Χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά τη λέξη «ευθύς» και «ευθύς έγινε αυτό» και «πάλι έγινε εκείνο». Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Μάρκος κατά κάποιο τρόπο μας παρουσιάζει τα γεγονότα σαν το ένα να συμβαίνει αμέσως μετά το άλλο. Παρόλο που δεν έγιναν έτσι, σίγουρα υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ της μιας ιστορίας και της άλλης, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και καταλαβαίνουμε ότι παρουσιάζεται με έναν τρόπο σαν το ένα να έγινε μετά το άλλο. Δεν χρησιμοποιεί συχνά συνδετικές προτάσεις. Δεν καταλαβαίνουμε εάν η μία ιστορία όντως έγινε στον ίδιο τόπο με μία άλλη. Δεν μας εισάγει τις ιστορίες όπως μας τις εισάγουν σε μεγαλύτερο βαθμό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι το συντομότερο από όλα τα Ευαγγέλια και έτσι αν θα θέλατε να διαβάσετε ένα Ευαγγέλιο, αυτό είναι ένα πολύ καλό Ευαγγέλιο, να το διαβάσετε από την αρχή ως το τέλος. Ίσως μέσα σε 4-5 ωρίτσες να το έχετε διαβάσει, έτσι, άμα αξιολέψετε έτσι 2 ώρες ένα απόγευμα και 2 ώρες ένα άλλο, μπορείτε να το διαβάσετε μέσα σε 2 μέρες. Έχει λιγότερες ιστορίες σε σχέση με τα υπόλοιπα Ευαγγέλια, αλλά οι ιστορίες του είναι πλουσιότερες, είναι μεγαλύτερες σε έκταση, οπότε δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ο Μάρκος για την κάθε ιστορία που δίνει. Παρόλο επομένως που βλέπουμε να έχει ένα γρήγορο ρυθμό και να παρουσιάζει τις ιστορίες τη μία μετά την άλλη, βλέπουμε να μένει στις ιστορίες που δίνει και να μας δίνει παραπάνω λεπτομέρειες. Και όσον αφορά την ιστορία του πάθους του Χριστού, την αφήγηση των παθών του Χριστού, πάλι εδώ δίνει μεγαλύτερο χρόνο και χώρο ώστε να περιγράψει την αφήγηση του πάθους. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί σχολιαστές έχουν πει ότι το Ευαγγέλιο του Μάρκου δίνει έμφαση στο Σταυρό, δίνει έμφαση στα πάθη του Χριστού και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Ευαγγέλιο του Σταυρού που αναπτύσσει και μία θεολογία του Σταυρού. Θα πούμε και λίγο αργότερα γι' αυτό. Επίσης χρησιμοποιεί μία τεχνική όπου τη λένε την τεχνική του σάντουιτς. Επειδή όταν έχουμε ένα σάντουιτς βάζουμε 2 ψωμάκια, το ένα από κάτω, το άλλο από πάνω και μέσα βάζουμε ο καθένας αυτό που του αρέσει να φάει. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ξεκινάει μία ιστορία με μία αλφα ιστορία. Η ιστορία διακόπτεται για να ξεκινήσει μία δεύτερη ιστορία, μία β' ιστορία και όταν ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη ιστορία επανέρχεται ο Ευαγγελιστής στην πρώτη ιστορία για να την ολοκληρώσει. Αυτό γίνεται πολλές φορές γιατί ο συγγραφέας θέλει να ερμηνεύσουμε τη μία ιστορία υπό το φως της άλλης. Θέλει δηλαδή να ερμηνεύσουμε την ιστορία Α, μέσα, να τη δούμε μέσα από τα μάτια της ιστορίας Β. Και ο Μάρκος το κάνει αρκετές φορές αυτό, 9 φορές το κάνει στο Ευαγγέλιο. Επίσης, μπορεί να συνδυάσει 2 ιστορίες ο Μάρκος επειδή βρίσκει κοινό θέμα μεταξύ των 2 ιστοριών ή μπορεί να βρίσκει ένα θεολογικό παραλληλισμό. Οι 2 ιστορίες δηλαδή έχουν ένα παρόμοιο θεολογικό μήνυμα ή αντίθετο θεολογικό μήνυμα. Δηλαδή, μας παρουσιάζει τις 2 αυτές ιστορίες με αυτόν τον τρόπο, του σάντουιτς, για να, να μπορέσουμε να δούμε τις διαφορές μεταξύ των 2 ιστοριών. Ένα παράδειγμα είναι η ιστορία του Ιάιρο, ο οποίος θυμάστε ότι
πήγε στον Ιησού για να θεραπευτεί η κόρη του και εκεί που του ζητάει να έρθει στο σπίτι, ωστόσο εκεί που πηγαίνει στο σπίτι για να συναντήσει, για να πάει στο σπίτι του Ιάιρου, ξαφνικά βλέπουμε να γίνεται να τον ακουμπάει μια γυναίκα, η αιμορρούσα, και έχουμε μια δεύτερη ιστορία, η οποία ξεκινάει, η ιστορία της αιμορρούσας. Καταλήγει αυτή η ιστορία και μετά έχουμε την ολοκλήρωση της ιστορίας του Ιάιρου, ο οποίος πηγαίνει στο σπίτι και κάνει το θαύμα. Το ίδιο, ένα άλλο παράδειγμα, είναι η Σικιά. Καθώς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ ο Χριστός για να καθαρίσει τον ναό, πριν μπει, βλέπει μια Σικιά, η οποία δεν έχει φρούτα και την καταργέται ο Χριστός στη Σικιά αυτή. Μπαίνει μέσα στην πόλη, καθαρίζει τον ναό, ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία, αλλά καθώς βγαίνει, ξαναβλέπει τη Σικιά, η οποία είναι ξεραμένη, και βλέπουμε λοιπόν ότι η Σικιά κατά κάποιο τρόπο συμβολίζει το λαό Ισραήλ ή τον καθαρισμό του ναού και θα πρέπει να διαβάσουμε τη μία ιστορία σε σχέση με την άλλη. Το θέμα του Ευαγγελίου οπωσδήποτε είναι ο Χριστός και χωρίζεται σε δύο τμήματα το Ευαγγέλιο. Στο πρώτο τμήμα το μεγαλύτερο θέμα είναι ποιος είναι ο Ιησούς, ποιος είναι αυτός ο οποίος περπατάει πάνω στη γη και κάνει αυτά τα θαύματα, μιλάει με τον τρόπο που μιλάει, διδάσκει. Έχει εξουσία να βγάλει δαιμόνια, έχει εξουσία να αναθεωρήσει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος είναι αυτός? Και στο δεύτερο τμήμα του Ευαγγελίου, ποια είναι η αποστολή, τι ήρθε να κάνει, για ποιο λόγο ήρθε στη γη. Και εδώ βλέπουμε πάλι να ανατρέπει τις προσδοκίες των ανθρώπων της εποχής του, ότι δεν ήρθε βέβαια να φέρει μια κοινωνική αλλαγή, δεν ήρθε να φέρει μια πολιτική αλλαγή, μια οικονομική ευημερία στη γη, αλλά ήρθε να επιτελέσει έναν άλλο σκοπό, να κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή η αποστολή του Ιησού πρέπει να κατανοηθεί διαφορετικά, ο Ιησούς και η αποστολή του προσδιορίζονται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου σύμφωνα με δύο συγκεκριμένες εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη. Η μία εικόνα είναι από τον Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα, τον Πάσχοντα Δούλο, τον λεγόμενο Πάσχοντα Δούλο, ο οποίος πεθαίνει για χάρη των πολλών και δίνει τη ζωή του για να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου, σαν ένα αρνί, σαν ένα πρόβατο. Και η δεύτερη εικόνα είναι η φιγούρα στο βιβλίο του Δανιήλ, όπου εκεί παρουσιάζεται κάποιος σαν τον Υιό του ανθρώπου, ο οποίος παρουσιάζεται να υψώνεται με μία νεφέλη και να πηγαίνει μπροστά στον παλαιό των ημερών, μπροστά στον Θεό, και να αναλαμβάνει την εξουσία πάνω σε όλη τη γη. Ο Χριστός λοιπόν αυτοπροσδιορίζεται με όρους, με λέξεις, με φράσεις, μέσα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ιδιαίτερα, για να συνδεθεί με αυτές τις δύο εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη και να επικοινωνήσει με αυτόν τον τρόπο ότι εγώ γι' αυτό ήρθα στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα για να πεθάνω για τις αμαρτίες του κόσμου και να λυτρώσω τον κόσμο, να πεθάνω στη θέση του. Και δεύτερον, για να υψωθώ και να αναλάβω την εξουσία του κόσμου αυτού και να έτσι κάθε έθνος, από κάθε φυλή να λατρεύσει τον Χριστό. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν παρατηρούμε ότι οι μαθητές καλούνται να δουν τον Χριστό με αυτά τα καινούργια μάτια, να καταλάβουν ποιος είναι ο Ιησούς, ποια είναι η αποστολή του Χριστού, αλλά και επιπλέον τώρα από την πλευρά των μαθητών τι σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο του Μάρκου δίνει μεγάλη έμφαση στη μαθητεία. Τι σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού? Εάν αυτός είναι ο Χριστός που αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο να είναι, εάν αυτή είναι η αποστολή του, ποια είναι η επίπτωση για μένα και για σένα, ποια είναι η επίπτωση για τον μαθητή του Χριστού? Όταν λέμε ακολουθώ τον Χριστό, τι σημαίνει? Το Ευαγγέλιο του Μάρκου μας το αναπτύσσει αυτό, θα το δούμε λίγο και στα επόμενα λεπτά θα δείξω κάποια εδάφη.
Έτσι αναπτύσσει το Ευαγγέλιο του Μάρκου μπροστά σε αυτή την ερώτηση ή σε αυτές τις ερωτήσεις μία θεολογία και που οι περισσότεροι σχολιαστές τη λένε η θεολογία του Σταυρού στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ήδη είδαμε ότι ο Μάρκος δίνει μεγαλύτερο χρόνο για να εξηγήσει τα πάθη του Χριστού στο τέλος του Ευαγγελίου, καθώς ο Χριστός πεθαίνει πάνω στο Σταυρό. Τι μας λέει αυτό για το πρόσωπο του Χριστού, ποιος είναι? Έτσι, ο Ιησούς θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα από τα μάτια του Σταυρού. Η αποστολή του Χριστού θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα από τα μάτια του Σταυρού, δηλαδή μέσα από τη θεολογία, την κατανόηση του Σταυρού. Αλλά και ο μαθητής του Χριστού θα πρέπει να καταλάβει το δικό του ρόλο μέσα από τα μάτια του Σταυρού. Δεν μπορεί δηλαδή ο Χριστός να ήρθε για να πεθάνει επάνω στο Σταυρό και να αναστηθεί, αλλά ο μαθητής του Χριστού να μη σηκώσει το δικό του Σταυρό. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου αυτά τα δύο τα φέρνει και τα ταυτίζει και η διδασκαλία του Χριστού φέρνει αυτή την αλήθεια στην επιφάνεια. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο κεντρικό κομμάτι του Ευαγγελίου, σε 2-3 κεφάλαια, που είναι στο Μάρκο, που ξεκινά από το Μάρκο 8, το κεφάλαιο 8, ιδιαίτερα από το εδάφιο 27 και μετά, είναι η περικοπή όπου ο Απόστολος Πέτρος αναγνωρίζει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και καταλήγει στο κεφάλαιο 10, στο τέλος του κεφαλαίου 10. Αυτά τα εδάφια, εδώ αυτά τα κεφάλαια που βρίσκονται στο κέντρο του Ευαγγελίου, είναι ο δρόμος του Χριστού προς την Ιερουσαλήμ. Το πρώτο τμήμα, η πρώτη αφήγηση, που είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι και το 8:26, αφηγείται τη διακονία του Χριστού στη Γαλιλαία, στο βόρειο τμήμα της Παλαιστίνης. Και το επόμενο τμήμα, από το κεφάλαιο 11, εδάφιο 1, μέχρι και το τέλος του Ευαγγελίου, 16:8, είναι η αφήγηση στην Ιερουσαλήμ της τελευταίας εβδομάδας του Χριστού, πρωτού πεθάνει, και βέβαια τα πάθη του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Έχουμε λοιπόν το ενδιάμεσο τμήμα, 8:27-10:52, όπου εκεί, στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, ο Χριστός προσπαθεί να εξηγήσει στους μαθητές να καταλάβουν όλες αυτές οι ερωτήσεις. Και εδώ είναι που θα λέγαμε ότι έχουμε το ψωμί του Ευαγγελίου, το κεντρικό θέμα. Δεν είναι τυχαίο που σε αυτό το τμήμα, εδώ το κεντρικό του Μάρκου, συγγνώμη, λέω Ματθαίο συνέχεια, εννοώ το Μάρκο, το Ευαγγέλιο του Μάρκου, έχουμε την τριπλή πρόρηση του πάθους. Ο Χριστός τρεις φορές λέει στους μαθητές ότι ως Μεσσίας, ως Χριστός, πρέπει να πεθάνει, πρέπει να πάθει, πρέπει να ανέβει στο Σταυρό, πρέπει να ενταφιαστεί, αλλά και θα αναστηθεί. Τρεις φορές τους το λέει αυτό. Και προφανώς οι μαθητές χρειάζονται να το ακούσουν, γιατί επειδή η όρασή τους δεν είναι καθαρή. Στο βιβλίο του Μάρκου, οι μαθητές έχουν μία πορεία όπου η όρασή τους μεγαλώνει, κάποιοι λένε ότι και μικραίνει κιόλας. Ότι η πορεία τους με τον Χριστό είναι μία τέτοια πορεία όπου δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και καθώς περνάει η αφήγηση, κάποιοι βλέπουν οι μαθητές να γίνονται χειρότεροι, κάποιοι όμως βλέπουν οι μαθητές να γίνονται και καλύτεροι, δηλαδή να κατανοούν όλο και περισσότερο τα ερωτήματα για τον Χριστό και την αποστολή του. Θα ήθελα λοιπόν στα λίγα λεπτά που μας μένουν να δούμε κάποια εδάφια μέσα σε αυτό το κεντρικό τμήμα για να δούμε πώς ο Ευαγγελιστής Μάρκος παρουσιάζει τους μαθητές με μία ελλειπή όραση και πώς το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει τους μαθητές κατά έναν τρόπο που πολλές φορές και εμείς διαβάζοντάς το αγανακτούμε και λέμε όχι πάλι, μα πάλι, δεν καταλαβαίνετε, μα πάλι. Ξεκινάμε από το κεφάλαιο 8, εδάφια 15, ο Χριστός μόλις έχει τελειώσει
μόλις έχει κάνει ένα θαύμα και έχει χορτάσει 4.000 ανθρώπους με ένα θαύμα πολλαπλασιασμού, θυμάστε, όπου είχε 4.000 ανθρώπους και πολλαπλασίασε το ψωμί και τα ψαράκια. Ανεβαίνει λοιπόν πάνω στη βάρκα και τους λείπει ψωμί. Και ο Ιησούς τους λέει να φυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και το προζύμι του Ηρώδη. Και οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν αυτό που τους λέει ο Χριστός. Νομίζουν ότι μιλάει για ψωμί, επειδή μιλάει για προζύμι, ότι ο Χριστός τους μιλάει για το φυσικό ψωμί. Και απαντάει ο Χριστός και τους λέει, ακόμα δεν καταλαβαίνετε και δεν παίρνετε στο νόημα. Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια, δεν βλέπετε. Και παρόλο που έχετε αυτιά, δεν ακούτε. Τίποτα δεν θυμάστε. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ο Χριστός να αναδεικνύει το πρόβλημα των μαθητών, ότι ενώ έχουν φυσικά μάτια και βλέπουν μπροστά τους τον Χριστό να κάνει θαύματα, δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός και ποιο είναι το αληθινό ψωμί και ποιο είναι το αληθινό πρόβλημα σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός φυσικά δεν ασχολείται με την έλλειψη του φυσικού φαγητού, αλλά με τον κίνδυνο της διδασκαλίας των Φαρισαίων και του Ηρώδη. Το προζύμι, όπως το βάζουμε στο ψωμί και δεν το βλέπουμε, είναι μικρό και δεν φαίνεται, αλλά παρόλα αυτά, μικρό που είναι, επηρεάζει το περιβάλλον του και το ψωμί. Κατά τον ίδιο τρόπο, εδώ, ο Χριστός λέει ότι οι Φαρισαίοι και ο Ηρώδης, δηλαδή οι θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής, οι οποίοι ήθελαν και έβλεπαν ένα δικό τους όραμα, ήθελαν να δουν μια δική τους μεταρρύθμιση, ίσως μια θρησκευτική μεταρρύθμιση στο λαό του Ισραήλ, βλέπανε τη λύση στο πρόβλημα ως μια θρησκευτική μεταρρύθμιση. Ο Ηρώδης από την άλλη πλευρά, ένας πολιτικός ηγέτης, έδινε έμφαση σε πολιτικές λύσεις και πολιτικο-οικονομικές λύσεις μέσα στην κοινωνία. Δύο αντίθετες κοινωνικές παρατάξεις. Δεν έχει τίποτα να κάνουν οι Φαρισαίοι με τον Ηρώδη. Η κάθε μία με διαφορετική προσέγγιση, με διαφορετικές ιδεολογίες, με διαφορετικό όραμα. Και οι δύο παρατάξεις ήθελαν το καλό για τον κόσμο. Και οι δύο παρατάξεις ήθελαν να δούνε κάτι καλό μέσα στην κοινωνία. Αλλά ο Χριστός τους προειδοποιεί, τους μαθητές του, να προσέχουν από τη ζήμη, δηλαδή τη διδασκαλία, τη σκέψη, το όραμα, τη φιλοσοφία. Γιατί? Επειδή η σκέψη, η φιλοσοφία, η ιδεολογία που ακολουθούσαν τους είχε τυφλώσει στην αλήθεια για το τι ήθελε ο Θεός να κάνει στον κόσμο. Καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν αναγνώριζε τελικά τι θέλει ο Θεός να κάνει στον κόσμο. Ποια είναι η αλλαγή την οποία ο Θεός θέλει να φέρει στον κόσμο. Ο Ιησούς είναι σαν να λέει στους μαθητές του, προσέξτε, μην παρασυρθείτε από ανθρώπινες ιδεολογίες και ανθρώπινες τοποθετήσεις σε βαθμό που αλλοιωθεί η πνευματική σας όραση. Για να τους βοηθήσει ο Χριστός να καταλάβουν ότι οι μαθητές δεν βλέπουν και ότι παρόλο που έχουν μάτια δεν μπορούν να δουν, η επόμενη ιστορία είναι ένα θαύμα. Θεραπεύει έναν τυφλό στη Βιτσναϊδά. Και μάλιστα βλέπουμε ότι σε αυτό το θαύμα, είναι ένα θαύμα το οποίο βρίσκεται μόνο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, είναι ένα θαύμα το οποίο είναι περίεργο θαύμα, γιατί ο Χριστός ακουμπάει τα μάτια του τυφλού και ο τυφλός δεν βλέπει αμέσως. Βλέπουμε, διαβάζουμε εδώ, εκείνος, ο τυφλός δηλαδή, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε, βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν, δηλαδή έβλεπε θαμπά. Ύστερα πάλι ο Χριστός ξαναέβαλε τα χέρια στα μάτια του τυφλού και τον έκανε να βλέπει καθαρά. Και η όραση του λέει αποκαταστάθηκε τελείως και τους έβλεπε όλους ξεκάθαρα. Προσέξτε πόσο ο Ιησούς δεν θεραπεύει το τυφλό αμέσως, αλλά του δίνει πρώτα μία μερική θεραπεία, μία πρώτη θαμπή όραση. Και τι θέλετε τώρα, μα γιατί, μήπως δεν μπορούσε ο Χριστός να θεραπεύσει, μήπως απέτυχε ο Χριστός να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Σίγουρα όχι. Αλλά ο Χριστός χρησιμοποιεί την τύφλωση του ανθρώπου για να διδάξει τους μαθητές ένα μάθημα. Ότι η όρασή τους είναι ελλειπής, ότι όπως αυτός ο άνθρωπος βλέπει θαμπά, έτσι και οι μαθητές δεν βλέπουν ακόμα αυτό το οποίο έρχεται ο Θεός να κάνει στον κόσμο. Ο τυφλός άνθρωπος δηλαδή αντιπροσωπεύει την κατάσταση των μαθητών.
οι μαθητές βλέπουν σκιές. Βλέπουν κάτι στον Ιησού, σαν να βλέπουν κάτι να τους αρέσει. Σαν να βλέπουν ότι μάλλον αυτός είναι ο Θεός που έρχεται στον κόσμο. Αλλά δεν έχουν ακόμα καθαρή εικόνα για το ποιος είναι ο Χριστός. Έχουν μία θολωμένη όραση. Αμέσως στην επόμενη, στο εδάφιο 27 και μετά, σας είπα ότι είναι η ιστορία που ο Χριστός ρωτάει τους μαθητές, ποιος λέτε ότι είναι. Και ο Πέτρος, θα δούμε και αργότερα, ότι ο Πέτρος απαντάει και λέει, εσύ είσαι ο Χριστός. Ο Πέτρος αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει ποιος είναι ο Χριστός, αλλά όχι ακόμα πλήρως. Γι' αυτό και ο Χριστός αμέσως μετά, στα εδάφια 31 με 32, τους εξηγεί τι είδους Χριστός είναι, τι είδους Μεσσίας είναι. Και λέει ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί μετά από τρεις μέρες και μετά από τρεις μέρες συγγνώμη, να αναστηθεί. Τους τα έλεγε αυτά με λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Βλέπετε ότι ο Πέτρος δεν του αρέσει αυτό που ακούει. Γιατί δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ κάτι τόσο πολύ που να το θέλεις να γίνει και όταν το βλέπεις να μην γίνεται μπροστά στα μάτια σου. Να μην θέλεις να πιστέψεις ότι είναι αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ζει ο Πέτρος. Μόλις ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, μόλις ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και εάν ο Χριστός είναι ο Μεσσίας που ο Πέτρος περιμένει, τότε ο Πέτρος έχει κάποιες προσδοκίες από αυτό το Χριστό. Τον περιμένει να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο αυτός ο Χριστός. Γιατί έχει μια λάθος κατανόηση του Χριστού. Και είναι η κατανόηση που περισσότεροι άνθρωποι έχουν ότι ο Χριστός έρχεται για να εξασφαλίσει στη ζωή μας αυτό που έχουμε εμείς ανάγκη. Ότι ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας για να κάνει αυτό που εμείς θα του ζητήσουμε. Ότι ο Θεός θα έρθει και στην εποχή του Πέτρου θα διώξει τους Ρωμαίους, θα καταδικάσει τους καταπατητές, θα φέρει οικονομική ευημερία. Σύμφωνα με τον Πέτρο αυτή είναι η δουλειά του Χριστού. Αυτή είναι η δουλειά του Μεσσία. Και αν ο Χριστός πεθάνει επάνω στο Σταυρό, πώς θα εκπληρώσει τα όνειρά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αντίδραση του Πέτρου. Ο Χριστός λοιπόν απαντάει στον Πέτρο και λέει στο εδάφιο 34, κάλεσε τον κόσμο, λέει μαζί με τους μαθητές και τους είπε, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Να σηκώσει το Σταυρό του και ας με ακολουθεί. Και βλέπετε εδώ πως ο Χριστός εξηγεί στον Πέτρο και στους μαθητές τι σημαίνει να ακολουθείς τον Χριστό. Ακολουθώ τον Χριστό σημαίνει απαρνούμε τον εαυτό μου. Τι σημαίνει απαρνούμε τον εαυτό μου. Αποσυνδέομαι από αυτό που εγώ έχω ως όραμα και ελπίδα για αυτόν τον κόσμο και προσπαθώ να συνδεθώ με αυτό που ο Χριστός, ο Θεός έχει ως όραμα για αυτόν τον κόσμο. Αποσυνδέομαι από το δικό μου εγώ, από τις δικές μου φανατικές προκαταλήψεις, από τις δικές μου ανθρώπινες αντιλήψεις, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να γίνουν και εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού, από τα δικά μου επίμονα όνειρα. Να αποσυνδεθούμε από την αίσθηση ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο, εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, εμείς γνωρίζουμε τη λύση. Τι σημαίνει αρνούμε τον εαυτό, σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι το σημείο αναφοράς του Θεού, δεν είμαι εγώ το σημείο αναφοράς του Θεού. Το σχέδιο του Θεού αφορά κάτι περισσότερο από μένα, κάτι έξω από μένα. Και αλήθεια είναι ότι κρατάμε στα χέρια μας τόσα πολλά που μας απασχολούν ή μας εκφράζουν ή θέλουμε σε αυτή τη ζωή, που δεν υπάρχει χώρος να κρατήσουμε, όπως λέει εδώ ο Χριστός, να σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού, το σταυρό το δικό μας, που μας καλούμαστε να σηκώσουμε. Και έτσι μέσα από αυτή την ιστορία και μέσα από αυτό το μήνυμα ο Χριστός είναι σαν να προκαλεί τους μαθητές και τον κόσμο τι είναι αυτό που για σένα είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη ζωή που το κρατάς τόσο σφιχτά που δεν μπορείς να το αφήσεις για να σηκώσεις το σταυρό σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό. Τι είναι αυτό που κρατάς τόσο σφιχτά που δεν σε αφήνει να σηκώσεις το σταυρό που ο Χριστός είχε για σένα. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια θεολογία του σταυρού, έτσι.
Όπως ο Χριστός σήκωσε το Σταυρό, έτσι και ο μαθητής καλείται να σηκώσει το Σταυρό του. Όταν ακολουθείς τον Χριστό, τον ακολουθείς όπου εκείνος πηγαίνει. Αυτό λέει ο Χριστός. Δεν μπορείτε να με ακολουθήσετε και να πάτε κάπου που εγώ δεν πάω. Εκεί που εγώ πάω, εκεί θα έρθετε κι εσείς. Πόσο χρόνο έχουμε? Είμαστε... Είμαστε 10 λεπτάκια. Δεν βλέπω και κάποιο ρολόι αυτό. Σκόπιμο. Σκόπιμο. 10 λεπτάκια. Ναι, έχουμε περίπου 5-10, εντάξει, ωραία. Ωραία, δεν έχω πολύ ακόμα. Θα συνεχίσω με την επόμενη ιστορία εδώ, στο ένατο κεφάλαιο. Προσέξτε τώρα. Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν. Χρειάζεται ο Χριστός να τους το πει μια δεύτερη φορά. Και στο ένατο κεφάλαιο βλέπουμε για δεύτερη φορά ότι προλέγει το πάθος και διδάσκει τους μαθητές και τους έλεγε ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων, θα τον θανατώσουν. Την τρίτη όμως, η μέρα μετά το θάνατο του, θα αναστηθεί. Και λέει ο Μάρκος ότι δεν καταλάβαιναν αυτόν τον λόγο. Ωστόσο φοβούνταν να τον ρωτήσουν. Ο Χριστός επιμένει να λέει στους μαθητές ότι δεν είμαι ο Θεός τον οποίο εσείς περιμένετε ότι είμαι. Δεν είμαι ο Χριστός που περιμένατε να είμαι. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός που εγώ θα ήθελα να είναι. Έρχεται με ένα διαφορετικό πρότυπο ζωής. Με ένα διαφορετικό προφίλ. Δεν έρχεται στον κόσμο για να λύσει ή να αφαιρέσει το πρόβλημα το οποίο με απασχολεί, αντιμετωπίζω ή το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Οπωσδήποτε ο Θεός ενδιαφέρεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω και θέλει να μας ενισχύσει σε αυτά. Αλλά δεν έρχεται ο Χριστός να αναλάβει κάποια πολιτική εξουσία για να αφαιρέσει τα προβλήματα αυτά από τον κόσμο. Δεν έρχεται να δημιουργήσει ένα καθεστώς οικονομικό, παρόλο που χρειαζόμαστε και τους σωστούς πολιτικούς, χρειαζόμαστε και τη σωστή οικονομία γύρω μας. Αλλά για κάποιο λόγο ο Χριστός δεν έρχεται να διορθώσει κοινωνικές ανισότητες που βλέπουμε να υπάρχουν γύρω μας. Συνεχίζει, αφήνει, τη συνεχίζει να υπάρχει. Παρόλο που θα θέλαμε να διορθωθούν αυτές οι ανισότητες. Και είμαι σίγουρος ότι και στην καρδιά του Θεού θα θέλει να τις δει να διορθώνονται. Ο Ιησούς έρχεται για να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και να πεθάνει, όπως λέει στους μαθητές, και ύστερα από 3 μέρες να αναστηθεί. Γιατί? Γιατί έχει ένα άλλο πρόβλημα μπροστά του, το οποίο θέλει να λύσει. Το πρόβλημα του θανάτου. Ο Χριστός ήρθε για να λύσει το πρόβλημα του θανάτου, το πρόβλημα της αμαρτίας και να μπορέσει να χαρίσει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Αλλά η όραση των μαθητών δεν είναι ακόμα καθαρή, δεν μπορούν να δουν αυτό το οποίο προτείνει ο Χριστός. Και έτσι στο επόμενο εδάφιο, εδάφιο 33, όταν ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε στο σπίτι, λέει, ρώτησε τους μαθητές, τι συζητούσατε, λέει, στον δρόμο. Αυτοί σιωπούσαν, γιατί στον δρόμο συζητούσαν, λέει, μεταξύ τους, ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Προσέξτε, ο Χριστός τους είπε ότι πάει στην Ιερουσαλήμ να πεθάνει και οι μαθητές συζητούν για το ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει, ξανά, δεύτερο μάθημα, όποιος θέλει να γίνει πρώτος, θα πρέπει να γίνει τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων. Ο Χριστός μόλις τους είπε ότι πρέπει να πεθάνει και θα αναστηθεί βέβαια και οι μαθητές αντί να συζητήσουν τι σημαίνει αυτό, γιατί πρέπει να πεθάνει ο Χριστός, γιατί πρέπει να αναστηθεί, κάθονται και σκέφτονται ποιος είναι ανώτερος από ανάμεσά τους. Πώς δηλαδή το σχέδιο που τους είπε ο Χριστός θα ωφελήσει τους ίδιους. Πώς θα με ωφελήσει εμένα το ότι ο Χριστός θα πεθάνει και θα αναστηθεί. Τι θα κερδίσω εγώ. Ποιος θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο στη δύναμη του Χριστού. Ποιος θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο στην κοινωνική καταξίωση του Χριστού. Ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη οικονομική μερίδα. Και η απάντηση του Χριστού είναι καταπέλτης, έτσι. Τα λόγια αυτά του Χριστού ουσιαστικά άλλαξαν το ρου της ιστορίας, άλλαξαν την κοινωνία δραστικά, γιατί η Εκκλησία πήρε αυτό το μότο που είπε ο Χριστός, όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων.
άλλαξαν αυτό που λέμε προ Χριστού, τι υπήρχε προ Χριστού και τι υπήρχε μετά Χριστό. Τα λόγια αυτά του Χριστού αργότερα, μετά την Ανάσταση, όταν τα κατάλαβαν οι μαθητές, κινητοποίησαν τους μαθητές και την Εκκλησία να δράσουν και να υπηρετήσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε είδαμε μέσα στον κόσμο να ιδρύονται ορφανοτροφία, νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα υιοθεσίας παιδιών, κέντρα στέγων. Αυτές οι δραστηριότητες δεν εφευρέθηκαν από τον άνθρωπο, δεν είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, ούτε προήλθαν από κυβερνήσεις, αλλά προήλθαν από την Εκκλησία, η οποία τι έκανε, υπηρέτησε με αυτόν τον τρόπο. Και τα λόγια αυτά που θα πει ο Χριστός εδώ στους μαθητές διαμορφώνουν το χαρακτήρα της Εκκλησίας. Και είναι αυτά τα λόγια τα οποία μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία μας ακόμα και σήμερα. Να γίνεις ο τελευταίος όλων. Προσέξτε, δεν λέει εδώ ο Χριστός να γίνεις ο τελευταίος ανάμεσα σε αυτούς που εκτιμάς. Δεν λέει να γίνεις υπηρέτης σε εκείνους που το αξίζουν. Να τους υπηρετήσεις όλους. Αξίζουν, δεν αξίζουν. Να γίνεις ο τελευταίος όλων, ακόμα και το πιο μικρό, το πιο αδύναμο. Θέλεις να είσαι ανώτερος στη ζωή σου. Ο Χριστός δεν το αναιρεί αυτό. Δεν αναιρεί αυτή την επιθυμία. Δεν μαλώνει τους μαθητές. Δεν λέει γιατί θέλετε να γίνετε ανώτεροι. Αλλά τους λέει πώς να γίνουν ανώτεροι. Είναι καλό να θέλουμε να ζήσουμε επιτυχία στη ζωή. Είναι καλό να θέλουμε τη ζωή μας πραγματικά να αποκτήσει αξία. Στην εργασία μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό που είναι καλύτερο και ανώτερο. Και αυτό είναι καλό. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που προσπαθούμε να το πετύχουμε. Και εδώ ο Χριστός λέει γίνε τελευταίος. Γίνει υπηρέτης. Και εδώ έχουμε πάλι, πιστεύω, τη θεολογία του Σταυρού που επηρεάζει το μοτίβο του χριστιανού. Όταν ακολουθείς τον Χριστό, ακολουθείς το παράδειγμά του, γιατί εκείνος πρώτος υπηρέτησε και εκείνος πρώτος έγινε τελευταίος όλων. Το τελευταίο που θα δούμε εδώ είναι η τρίτη πρόρηση και η τελευταία του πάθους. Ακούστε τους έλεγε. Τώρα που ανεβαίνουμε στο Ιεροσόλυμα, Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς, στους γραμματείς, θα τον καταδικάσουν σε θάνατο, θα τον παραδώσουν στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν, θα τον θανατώσουν. Και εδώ δίνει και παραπάνω λεπτομέρειες. Και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τι λέτε ότι κάνουν οι μαθητές του Ιησού μετά από αυτή την τρίτη δήλωση. Σε εδάφιο 35, πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, η γη του Ζεβεδαίου. Παρεμπιπτόντως ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν μαζί στο όρος της μεταμόρφωσης, που θα το δούμε στην επόμενη ομιλία. Είδανε τον Χριστό να μεταμορφώνεται μπροστά του. Και τι του λένε, διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε. Λέει, τι χάρη θέλετε, ζητήστε μου. Και του ζητάει, τι θέλετε να κάνω για εσάς, τι είναι αυτό που ζητάτε, πείτε μου, τι θέλετε. Όταν εγκαταστήσεις την ένδειξη βασιλείας του, αποκρίθηκαν, βάλε μας να καθίσουμε, ένα στα δεξιά σου και άλλο στα αριστερά σου. Και ο Χριστός λέει, ρώτησε ο πατέρα, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Εγώ, η δική μου ένδοξη βασιλεία είναι ο Σταυρός και αυτή που θα είναι από δεξιά μου και στα δεξιά μου θα είναι σταυρωμένη. Λέει, το ποτήρι λέει, θα πιω εγώ, μπορείτε να το πιείτε κι εσείς. Οι μαθητές είναι τόσο ανέστητοι στο πρόγραμμα της βασιλείας που δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Και το μόνο που σκέφτονται είναι η δική τους ζωή, το δικό τους μέλλον, το δικό τους όραμα. Δεν ενδιαφέρονται καν για τη θλίψη και την αγωνία του Χριστού που θα περάσει. Τα μαστίγια που σου λέει ότι θα τα περάσει. Και όταν τους ρωτάει ο Χριστός, τι θέλετε να κάνω για εσάς, αυτό που απαντάνε είναι, δώσε μας θέση εξουσίας. Αυτό ουσιαστικά του ζητάνε. Οι μαθητές δεν έχουν καταλάβει το όραμα της Βασιλείας του Θεού, που είναι ουσιαστικά η υπηρεσία των άλλων, έτσι. Και ο Χριστός τους το έχει ξαναπεί, ξανά και ξανά. Αλλά άλλη μία φορά θα τους το ξαναπεί. Εδώ, μετά από αυτή την ιστορία τους λέει, όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει από εσάς να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Και βλέπετε, ο Χριστός βάζει το δικό του πρότυπο της θυσίας, επάνω στο Σταυρό, στο πρότυπο της
ζωής για να ακολουθήσουν και οι μαθητές. Και τέλος, τελειώνει εδώ η ιστορία μας στο κεφάλαιο 10, αυτό το κεντρικό κομμάτι του Μάρκου, με μια τελευταία θεραπεία ενός ακόμα τυφλού. Όπου, όχι τυχαία πιστεύω, αυτός ο τυφλός πλησιάζει τον Χριστό και λέει «Ελέησέ με». Η Ιε του Δαβίδ, «Ελέησέ με». Και ο Χριστός πάλι κάνει την ίδια ερώτηση που έκανε στους μαθητές, στον τυφλό και του λέει «Τι θέλεις να σου κάνω?». Ο Χριστός επαναλαμβάνει την ίδια ερώτηση που έκανε στους μαθητές σε αυτόν τον τυφλό. Γιατί? Γιατί θέλει να καταλάβουν οι μαθητές ότι είναι σαν αυτόν τον τυφλό. Απλώς αυτός ο τυφλός απαντάει και λέει «Δάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Ο Χριστός κάνει αυτό το θαύμα για να καταλάβουν οι μαθητές τι συμβαίνει στη δική τους ζωή, ότι ουσιαστικά είναι τυφλοί, έχουν ένα πρόβλημα με την όρασή τους. Και εδώ ο Χριστός ρωτάει τον τυφλό τι θέλεις να σου κάνω για να παραλληλήσει τις δύο ιστορίες και να δείξει ότι όπως αυτός ο τυφλός δεν βλέπει, έτσι και οι μαθητές δεν βλέπουν. Αλλά όχι δεν βλέπουν, δεν έχουν συνέστηση της τύφλα τους. Τουλάχιστον εδώ αυτός ο τυφλός καταλαβαίνει ότι είναι τυφλός. Και ζητάει από τον Χριστό το σωστό πράγμα. Θέλω να αποκτήσω το φως μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό είναι που ζητάει, αυτό είναι που θέλει ο Χριστός να ζητήσουν οι μαθητές από τον ίδιο. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια. Βοήθησε με να δω. Ποιος είσαι εσύ και ποια είναι η δική σου αποστολή και πώς θέλεις εσύ να συμμετέχω σε αυτή. Θα σταματήσω εδώ. Είχα άλλο ένα slide εδώ, αλλά για λόγο χρόνου θα το αφήσω. Για να ίσως να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο χρόνο. Δεν πιστεύω ότι να υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση που θέλει να κάνει κάποιος. Πατέρας Φερνάντο. Ναι. Σχετικά με τα σάντουιτς που είπατε. Μήπως πω, υπάρχει οπωσδήποτε κάποια σχέση με τα νοσοκομεία, με το περιεχόμενο μέσα, αν και δεν φαίνεται αμέσως, δηλαδή κάποια σχέση, αλλά μήπως υπάρχει δηλαδή και στις άλλες περιπτώσεις που είπατε που είναι περίπου 8. 9, ναι. Ή 9. Ναι. Ναι. Οπότε η ερώτηση είναι αν... Οπωσδήποτε υπάρχει, δηλαδή δεν είναι τόσο τυχαία που διακόπτεται, ας πούμε. Αν είναι τυχαίο, όχι, δεν είναι τυχαίο. Ναι, σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Είναι, θα λέγαμε, ένα λογοτεχνικό εργαλείο, όπου ο συγγραφέας, ο ευαγγελιστής του Μάρκου, έχει προσπαθεί να συνδυάσει ιστορίες μαζί. Πολλές από αυτές τις ιστορίες βέβαια μπορεί να συνδυάστηκαν και ιστορικά στη ζωή του Χριστού, αλλά βλέπουμε τον Ευαγγελιστή Μάρκο ιδιαίτερα να αποκτήσει αυτό το εργαλείο και λογοτεχνικά για να δείξει ότι η μία ιστορία σχετίζεται με την άλλη και κατά κάποιο τρόπο ανάλογα την ιστορία. Θέλει να μας φέρει είτε παραλληλισμούς, είτε αντιθέσεις, είτε να σκεφτούμε τη μία ιστορία σε σχέση με την άλλη. Ναι. Ο Ιάιρος, για παράδειγμα, παραβάλλεται, πιστεύω, η πίστη της αιμορρούσας με την πίστη του Ιάιρου. Έτσι. Ναι, ναι. Και εκεί θέλει να, ο συγγραφέας να συγκρίνουμε τους δύο αυτούς ανθρώπους. Μία έχουμε έναν άντρα, από την άλλη έχουμε μία γυναίκα και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, πώς το αντιμετωπίζει ο ένας, πώς το αντιμετωπίζει ο άλλος. Και η σύγκριση αυτή μπορεί να μας δείξει κάποια μαθήματα, ναι, θεωρητικά ή άλλα. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη ερώτηση? Λεωνάρδε, ο κύριος Λεωνάρδος, παραδείγματος.
σε ποια περίοδο χρονικά μπορούμε να τοποθετήσουμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου, αφού είχαν γραφεί πριν άλλα Ευαγγέλια? Ναι, τώρα οι περισσότεροι σχολιαστές και οι περισσότεροι επιστήμονες της Καινής Διαθήκης βλέπουν το Ευαγγέλιο του Μάρκου ότι ήταν το πρώτο Ευαγγέλιο και ότι οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές το είχαν μπροστά τους και κατά κάποιο τρόπο έδωσαν μια διαφορετική θεολογική πτυχή, διαφορετικό μήνυμα, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, προσθέτοντας ή διαφοροποιώντας το υλικό του Μάρκου. Δεν είναι σίγουρο όμως αυτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε με μεγάλη βεβαιότητα. Μέσα στην παράδοση υπάρχει η νήξη ότι ίσως το Ευαγγέλιο του Ματθαίου να γράφτηκε πρώτος στα αραμαϊκά και όχι στα ελληνικά. Να υπήρχε σε μια αραμαϊκή έκδοση που προηγείτο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες θεωρίες. Νομίζω ότι η θεωρία που βλέπει ότι το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι το πρώτο είναι πολύ πιστική. Θεωρώ και εγώ ότι μάλλον είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Γιατί το λέω αυτό? Εάν είχαμε μόνο τα υπόλοιπα Ευαγγέλια, δεν θα μας έλειπε σχεδόν τίποτα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Δηλαδή, οτιδήποτε λέει ο Μάρκος επαναλαμβάνεται σχεδόν ολόκληρο, μόνο νομίζω ένα-δύο εδάφια ίσως, και φυσικά κάποιες λεπτομέρειες που μας δίνει ο Μάρκος, αλλά θέλω να πω από πλευράς υλικού, σχεδόν όλο το υλικό του Μάρκου, όχι ακριβώς όλο, αλλά σχεδόν όλο, επαναλαμβάνεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά. Δηλαδή, αν είχαν γραφτεί τα Ευαγγέλια του Λουκά και του Ματθαίου πριν, δεν υπήρχε λόγος ο Μάρκος να γράψει το δικό του Ευαγγέλιο, έτσι. Βλέπουμε όμως λόγο, αν υπήρχε το Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο Ματθαίος και ο Λουκάς να θέλουν να το επεκτείνουν, να προσθέσουν υλικό. Γιατί και ο Ματθαίος και ο Λουκάς προσθέτουν αρκετά παραπάνω υλικό, πολύ περισσότερες ιστορίες, τις οποίες δεν τις βρίσκουμε στο Μάρκο. Οπότε, εάν ισχύει αυτό, τότε έχουμε μία αρκετά πρώιμη συγγραφή του Ευαγγελίου. Οι περισσότεροι συντηρητικοί θεολόγοι λένε ότι μάλλον το Ευαγγέλιο του Μάρκου γράφτηκε γύρω στο 60 μετά Χριστό. Δηλαδή, περίπου 30 χρόνια μετά το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση. Εφόσον είναι 4 τα Ευαγγέλια, γιατί είναι 3 η περίοδο, δηλαδή μελετάμε μόνο τα 3 από τα 4 Ευαγγέλια? Αυτό είναι θέμα δικό μας, Πέτρο, της λειτουργικής μας ζωής, της δικής μας, πώς έχουμε ρυθμίσει να μελετούμε τα Ευαγγέλια τις Κυριακές. Ναι, γιατί εμείς έχουμε 3 κύκλους που μελετούμε μία χρονιά τον Μάρκο, τον Ματθαίο και τον Λουκά και δεν έχουμε μία χρονιά για τον Ιωάννη, απλώς συμπληρώνει τις μεγάλες γιορτές ο Ιωάννης και τη χρονιά του Μάρκου. Είναι κάτι άλλο αυτό. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε όλους. Έχουμε ένα τεταρτάκι διάλειμμα έως τις 8:25 ακριβώς που θα πρέπει να είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος μας. Έχει ένα κέρασμα φυσικά, δεν ξέρω τι είναι. Αλμύρο. Αλμύρο, αλμύρο. Και λίγο. Και λίγο. Και λίγο. Να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη εισήγηση που ως θέμα έχει μία εμπειρία με τον Χριστό. Είναι μία μελέτη του Ευαγγελίου που ακούσαμε στη λειτουργία προχθές, χθες την Κυριακή. Έχετε ήδη στα χέρια σας την περικοπή και ο λόγος στον δόκτωρα για να μας παρουσιάσει τη μελέτη αυτής της περικοπής. Να διαβάσουμε την περικοπή που του κάνουμε σχόλια και συμβαίνει και πέφτει και στο κεντρικό αυτό κομμάτι του Μάρκου που τώρα ξέρουμε και το θέμα έτσι, της ενότητας, ευρύτερης ενότητας που είναι η μαθητεία, δηλαδή ότι ο Χριστός προσπαθεί να δείξει στους μαθητές ποιος είναι, ποια είναι η αποστολή του.
Από το κεφάλαιο 8 έχουμε βάλει τρία εδάφια. Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι, ρώτησε ο Ιησούς, ο Πέτρος του αποκρίθηκε και εσύ είσαι ο Μεσσίας. Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν γι' αυτό. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από τρεις ημέρες να αναστηθεί. Μερικά εδάφια πιο μετά, στο κεφάλαιο 9, στην άλλη σελίδα, διαβάζουμε «Τον καιρό εκείνο παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους οδηγεί σε ένα ψηλό βουνό, μόνος ιδιαιτέρως. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους και τα φορέματά του έγιναν λαμπερά, πολύ άσπρα, τέτοια που κανένας μαθαίας επάνω στη γη δεν μπορεί να τα λευκάνει τόσο. Τους παρουσιάστηκε ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συνομιλούσαν με τον Ιησού. Μίλησε τότε ο Πέτρος στον Ιησού και του είπε, «Ραβί, είναι καλό για μας να μείνουμε εδώ. Ας κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε πράγματι τι έλεγε, γιατί ήταν τρομοκρατημένη. Ήρθε τότε μία νεφέλη που στήριξε στη σκιά της και μία φωνή ήρθε από την νεφέλη. «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, αυτόν ακούτε». Και αμέσως ρίχνοντας το βλέμμα γύρω, δεν είδαν πια κανένα, αλλά μόνο τον Ιησού μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους έδωσε εντολή να μην διηγηθούν σε κανένα όσα είδαν, παρά μόνο όταν ο γιος του ανθρώπου θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Συγκράτησαν αυτά τα λόγια, συζητώντας μεταξύ τους τι θέλει να πει με το «θα αναστενόταν από τους νεκρούς». Βλέπουμε το Χριστό να παίρνει τους μαθητές να τους ανεβάζει πάνω σε ένα όρος, σε ένα βουνό. Και πιστεύω ότι το έκανε αυτό γιατί ήθελε να τους μιλήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν στιγμές της ζωής μας πως ο Θεός έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο να μας μιλήσει και να, δεν ξέρω, ίσως θέλει να ενθαρρύνει, να παρηγορήσει. Κάποιες φορές καταλαβαίνουμε αυτές τις στιγμές. Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός κάτι θέλει να μου πει. Θέλει να με τραβήξει λίγο έξω από την καθημερινότητα της ζωής, να με πάει κάπου και να μου δείξει κάτι, να μου πει κάτι. Άλλες φορές μας διαφεύγουν αυτές οι στιγμές και δεν καταλαβαίνουμε πώς ο Θεός ή τι θέλει να μας πει. Και όταν ο Θεός θέλει να μας μιλήσει, ιδιαίτερα με έναν ιδιαίτερο τρόπο όπως αυτόν εδώ, με τους μαθητές που τους ανέβασε πάνω στον όρος και τους μεταμορφώθηκε ο Χριστός μπροστά τους. Το κάνει επειδή εμείς το χρειαζόμαστε. Και σε αυτή την περίπτωση ο Χριστός πιστεύω ότι το έκανε επειδή οι μαθητές το χρειάζονταν. Βρίσκονταν σε μια κατάσταση σύγχυσης, απορίας. Άλλες φορές ίσως ένας χριστιανός βρίσκεται σε μια κατάσταση πόνου. Και θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πώς να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα γύρω μας. Και μέσα από τέτοιες συναντήσεις, όταν τις κάνει ο Θεός, το πρώτο του μέλημα είναι να αποκαλύψει τον εαυτό του σε εμάς, να μας θυμίσει ποιος είναι. Και φυσικά, μέσα από αυτό, να μας εξηγήσει επίσης ποιο είναι το σχέδιό Του. Τι θέλει ο Θεός να κάνει σε αυτόν τον κόσμο και πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό. Στην περίπτωση των μαθητών του Χριστού είχε συμβεί κάτι πριν, είναι τα εδάφια που διαβάσαμε στο κεφάλαιο 8. Οι μαθητές μαζί με τον Χριστό βρίσκονταν στην πόλη της Κεσάριας, στην Φιλίππη. Πάλι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της εποχής εκείνης, και πολύ ανεπτυγμένη, πολιτισμικά ανεπτυγμένη πόλη. Και εκεί ο Χριστός ρωτάει τους μαθητές ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Και του λένε, κάποιοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, κάποιοι λένε ότι είσαι ένας προφήτης. Και ρωτάει μετά τους μαθητές και λέει, εσείς ποιος λέτε ότι είμαι. Και ο Πέτρος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι ίσως το αποκορύφωμα, είναι, θα λέγαμε, μια στιγμή κορύφωσης στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, η δήλωση του Πέτρου ότι εσύ είσαι ο Χριστός. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ο Χριστός λέει, αυτό δεν ήταν από σένα, δεν ήρθε από σένα,
αλλά ο Θεός λέει στο αποκάλυψη. Η κατανόηση του Πέτρου ότι τελικά αυτός τον οποίο έχει μπροστά του είναι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός, είναι το πρόσωπο, μάλλον να πούμε καλύτερα, μέσα από το οποίο ο Θεός θα δουλέψει εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Ο Χριστός όμως του λέει μην το πεις σε κανέναν αυτό. Προφανώς γιατί η αντίληψη του Πέτρου για το τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει Μεσσίας, δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Και αρχίσει ο Χριστός να εξηγεί στους μαθητές τι σημαίνει ότι είμαι ο Μεσσίας. Και προλέγει το θάνατό του, την Ανάστασή του. Είδαμε τον Πέτρο τον μαλώνει, έτσι, και του λέει τι είναι αυτά που λες, το διαβάσαμε πριν. Και φυσικά ο Χριστός το απαντάει, του λέει φύγει από μπροστά μου, λέει Σατανά. Δεν σκέφτεσαι, λέει, όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι. Προσέξτε τι συμβαίνει. Οι μαθητές έχουν αφήσει τα πάντα να ακολουθήσουν τον Χριστό και τώρα ακούν τον Χριστό να τους λέει ότι ο ίδιος θα αποδοκιμαστεί, θα πάθει πολλά, θα πεθάνει, θα φύγει από αυτή τη ζωή, σύντομα, αλλά θα αναστηθεί. Και δεν ξέρω, δεν μας λέει ο Μάρκος τι σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή οι μαθητές, πώς τους επηρέασε αυτό συναισθηματικά, αλλά σίγουρα ο Πέτρος δεν του άρεσε γιατί πήρε κατάμερα στον Ιησού και άρχισε να τον μαλώνει για αυτά που έλεγε. Είμαι σίγουρος και ότι οι υπόλοιποι μαθητές δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Μπορεί να βρίσκονται σε μια πορεία, σε μια σύγχυση, γιατί να πεθάνει. Τι σημαίνει αυτό το ότι θα αναστηθεί. Τελικά είναι αυτός ο Μεσσίας που αποκολουθούμε ή όχι. Μήπως μάταια αφήσαμε τα πάντα για να τον ακολουθήσουμε. Και τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να έχουν και στο δικό μας μυαλό πολλές φορές. Μήπως μάταια ακολουθώ τον Χριστό. Υπάρχει τελικά ο Θεός. Είναι τελικά ο Χριστός αυτός ο οποίος είπε ότι είναι. Και έρχεται ο Χριστός μέσα από την εμπειρία αυτή που δίνει στους μαθητές, στο όρος της μεταμόρφωσης, να επιβεβαιώσει ποιος είναι και ποια είναι η αποστολή του. Και λέει στο εδάφιο 2, ξεκινάει και λέει ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Η μετάφρασή μου είναι λίγο διαφορετική από τη μετάφραση που έχετε εσείς. Λέει το κείμενο εδώ λέει για 6 μέρες, ύστερα από 6 μέρες. Μάλιστα, ο Μάρκος, και ίσως γι' αυτό εδώ, η μετάφραση εδώ μπορεί να... που έχετε, μπορεί να εκπροσωπεί κάποιο χειρόγραφο, ίσως διαφορετικό, που να μην έχει τις 6 μέρες. Και είναι φυσικό κάποιο χειρόγραφο, ίσως να μην έχει τις 6 μέρες. Γιατί ο Μάρκος πουθενά σε όλο το Ευαγγέλιο δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο χρόνο. Πουθενά άλλο στο Ευαγγέλιο δεν λέει μετά από 2 μέρες, μετά από 3, μετά από 5. Μόνο εδώ. Λέει μετά από 6 μέρες. Το λέει πρώτα απ' όλα για να καταλάβουμε ότι για 6 μέρες τους άφησε ο Χριστός τους μαθητές να σκεφτούν αυτό που τους είπε. Για 6 μέρες σκέφτονταν οι μαθητές τα λόγια του Χριστού ότι πρέπει να πεθάνει, ότι θα πάθει πολλά. Και προφανώς οι 6 μέρες είναι σημαντικές για τον Μάρκο γιατί τις βάζει εδώ και αυτό δείχνει ότι η ιστορία είναι σημαντική για τον Μάρκο και για τους μαθητές. Θυμόντουσαν δηλαδή την ιστορία πολύ καλά και θυμόντουσαν ότι 6 μέρες πέρασαν μετά από αυτό που τους είπε ο Χριστός για να ανέβουν πάνω στο βουνό και να τους δείξει ποιος είναι. Και ο Χριστός διαλέγει 3 μαθητές για να πάρει μαζί του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ήταν οι μαθητές που συνήθως έπαιρνε μαζί τους. Στο κεφάλαιο 5 τους παίρνει τη στιγμή που ήθελε να μπει μέσα στο δωμάτιο για να αναστήσει τη μικρή κόρη που οι υπόλοιποι πίστευαν ότι είχε πεθάνει, αλλά ο Χριστός λέει δεν πέθανε, λέει κοιμάται. Και πήρε μόνο αυτούς τους 3 μαθητές μέσα στο δωμάτιο. Στον κήπο της Γεστημανής επίσης, ο Χριστός πήρε μόνο αυτούς τους 3 μαθητές, τους ίδιους 3. Και εδώ πάλι παίρνει αυτούς τους 3 μαθητές. Γιατί παίρνει μόνο αυτούς τους 3, δεν το ξέρει. Και δεν μας εξηγεί πουθενά το Ευαγγέλιο ή ο Ευαγγελιστής γιατί ο Χριστός διάλεγε αυτούς τους 3. Μήπως είχε κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο για αυτούς σε σχέση με τους άλλους μαθητές και θέλει να μιλήσει πιο ιδιαίτερα σε αυτούς τους μαθητές. Μήπως έβλεπε κάποιο χάρισμα σε αυτούς τους μαθητές.
βήμα τη ζωή και ήξερε ότι αυτοί οι μαθητές προφανώς θα λειτουργήσουν μέσα στη μελλοντική εκκλησία ως επιμένες, ως ηγέτες. Και όντως πράγματι και ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος λειτουργήσαν με ηγετικό τρόπο μέσα στην πρώτη εκκλησία. Μήπως όμως ήταν οι πιο δύσκολοι μαθητές. Μήπως ήταν οι μαθητές οι οποίοι δεν καταλάβαιναν πολύ καλά όσο οι άλλοι. Μήπως αργούσαν να τα πιάσουν. Και ήταν εκείνοι οι μαθητές που ο Χριστός Θεός να τους έχει κοντά του για να τους διδάξει και να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, δεν τα έχετε καταλάβει καλά, ελάτε να σας δείξω για να καταλάβετε καλύτερα. Θυμάστε, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος είναι αυτοί που ζήτησαν να είναι στα δεξιά και στα αριστερά του Χριστού. Δεν ξέρουμε γιατί διάλεξε αυτούς ο Ιησούς, αυτούς τους τρεις, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτό που θα ζήσουν είναι η πιο σημαντική, η πιο καταπληκτική εμπειρία που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να ζήσει ποτέ στη ζωή του. Είναι αυτή η εμπειρία επάνω στο όρος της μεταμόρφωσης. Ανεβαίνουν λοιπόν πάνω σε ένα ψηλό βουνό και το βουνό αυτό πολλοί σχολιαστές λένε ότι είναι το όρος Θαβόρ. Δεν είναι πολύ ψηλό βουνό το όρος Θαβόρ όμως. Εάν πάμε εκεί στην Ιερουσαλήμ θα δούμε ότι είναι απλά ένας μέτριος λόφος. Αναρωτιόνται πολλοί σχολιαστές αν όντως ήταν αυτό το όρος το οποίο λένε και ο Χριστός με τους μαθητές. Υπήρχε ένα άλλο όρος κοντά στην Κεσάρια Φιλίππου, ακριβώς δίπλα ανατολικά, το οποίο ήταν το όρος Ερμών. Και πολλοί λένε ότι σε αυτό το όρος ανέβηκε ο Χριστός με τους μαθητές. Αυτό έχει το μεγαλύτερο ύψος σε όλη τη γεωγραφική τέλος πάντων, τοποθεσία της Παλαιστίνης. 2.200 μέτρα βουνό για να ανέβεις. Φανταστείτε έτσι. Γι' αυτό ίσως τους πήρε τουλάχιστον 6 μέρες. Δεν ξέρουμε πάλι σε ποιο βουνό ήταν. Αλλά σε αυτό το βουνό διαβάζουμε στα εδάφια 2 και 3 και εκεί μεταμορφώστηκε μπροστά τους. Και τα φορέματά του λέει έγιναν λαμπερά, πολύ άσπρα, τέτοια που κανένας βαφέας επάνω στη γη δεν μπορεί να τα λευκάνει τόσο. Επάνω στο βουνό οι μαθητές βλέπουν τον Χριστό να μεταμορφώνεται μπροστά τους. Τι σημαίνει μεταμορφών? Και το κείμενο χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ότι ο Χριστός μεταμορφώθηκε. Μεταμορφώνω σημαίνει αλλάζω μορφή. Η μορφή του Χριστού άλλαξε. Η ορατή όψη, το εξωτερικό, δηλαδή αυτό που βλέπαν οι μαθητές, η ορατή όψη μεταμορφώθηκε. Και ουσιαστικά τι έγινε? Η δόξα της Θείας Φύσης που κρυβόταν κάτω από το κάλυμα το ανθρώπινο κάλυμα, φανερώθηκε μπροστά στους μαθητές και είδαν τη Θεία Δόξα με τα μάτια τους. Τα ρούχα του Χριστού λέει έγιναν αστραφτερά και μάλιστα, εάν διαβάσουμε τον Λουκά και τον Ματθαίο, λένε ότι και το πρόσωπό του έγινε άσπρο. Μάλιστα ο Ματθαίος μας λέει ότι έγινε τόσο άσπρο, λέει, σαν τον ήλιο. Φανταστείτε να κοιτάτε κατάματα τον ήλιο, όχι σήμερα που έχει τη σκόνη από την Αίγυπτο, αλλά τις κανονικές μέρες όπου ο ήλιος φωτίζει κανονικά έτσι. Πώς το λαμπερό φως του ήλιου ήταν το φως το οποίο έκπαιμπε ο Χριστός από το πρόσωπό του και από τα ρούχα του. Πού αλλού διαβάζουμε για τη δόξα του Θεού που φανερώνεται με μια τέτοια παρόμοια λαμπρότητα? Θα θυμόσαστε, στην Έξοδο, ο Μωυσής, όταν ανέβηκε στο όρο Σινά, ο Μωυσής ζητάει κάτι από το Θεό. Και λέει ο Μωυσής, Κύριε, λέει, επέτρεψέ μου να δω τη δόξα σου. Πολύ ωραίο έγκλημα, Άφησέ με να δω τη δόξα σου. Και ο Θεός το αρνείται του Μωυσή και του λέει ότι δεν μπορεί να δει τη δόξα του προσώπου του, γιατί λέει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δει το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και αν κάποιος δει τη δόξα του Θεού, δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά λέει στο Μωυσή, στάσου, λέει, μέσα στη σχισμή του βράχου και καθώς θα περνάω, λέει, από μπροστά σου, θα σε προστατέψω από τη δόξα μου, αλλά καθώς θα έχω περάσει, λέει, θα σου επιτρέψω, λέει, να δεις τα νότα μου, το πίσω μέρος της πλάτης μου. Και όντως έτσι έγινε και ο Μωυσής, καθώς πέρασε ο Κύριος μπροστά του, είδε τη δόξα του Θεού και όταν είδε τη δόξα του Θεού φανερώθηκε ταυτόχρονα και το όνομα του Θεού, Κύριος. Και λέει, εγώ είμαι Θεός Ελεήμου,
Θεός καλοσύνης, Θεός, δηλαδή τη στιγμή που φανερώθηκε ο Χριστός, φανερώθηκε ταυτόχρονα ο χαρακτήρας του Θεού. Στο Μωυσή, όταν φανερώθηκε ο Θεός, φανερώθηκε ο χαρακτήρας του Θεού. Και όταν κατέβηκε ο Μωυσής κάτω από το βουνό, είδανε, λέει, το πρόσωπο του Μωυσή να λάβει, να φωτίζει. Όχι επειδή ο ίδιος ήταν η πηγή του φωτός, αλλά επειδή το πρόσωπο του Μωυσή επανακλούσε το φως του Θεού που είχε δει. Οι μαθητές λοιπόν βλέπουν κάτι παρόμοιο, βλέπουν μια στραφτερή δόξα, τη δόξα της Θείας Φύσης, του Χριστού μπροστά τους, και είδαν το πρόσωπο του Χριστού να λάμπει. Δεν ήταν ένα φως το οποίο ο Ιησούς αντανακλούσε, όπως στο Μωυσή, αλλά ήταν ένα φως που είχε την πηγή του στον ίδιο. Ο ίδιος έκπεπε αυτό το φως της Θείας Δόξας. Ο ίδιος ο Ιησούς είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός λοιπόν φανερώνει στους μαθητές του την πραγματική του φύση. Αυτός που πραγματικά είναι. Αργότερα οι μαθητές το κατάλαβαν αυτό, ακόμα δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά μετά την Ανάσταση, μετά το Σταυρό, κατάλαβαν ακριβώς τι είχαν δει. Ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή γράφει, ξεκινάει την επιστολή και λέει: σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής. Καταλάβαμε δηλαδή ότι αυτόν που είδαμε ήταν ο λόγος, ο προϋπάρχον λόγος. Εμείς, λέει, τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια, τον προϋπάρχοντα λόγο. Ο Πέτρος, όπου και αυτός ήταν πάνω στο όρο, στη Β' επιστολή του Πέτρου, γράφει στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 16 και 18, έως 18, έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο του. Τότε που ο Θεός Πατέρας του έδωσε τιμή και δόξα και η έντονη μεγαλοπρέπειά του αναφώνησε γι' αυτόν μια τέτοια φωνή: αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος, αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Και αυτή τη φωνή την ακούσαμε που ερχόταν από τον ουρανό, εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί του στο Άγιο, εκείνο βουνό. Και μιλάει ο Πέτρος για εκείνη την εμπειρία. Και εξηγεί ο Πέτρος ποιος είναι ο Χριστός και ποια είναι η αποστολή του, με βάση, επί τη βάση της εμπειρίας την οποία είχε επάνω στο βουνό. Οι μαθητές είδαν την ασταυτερή δόξα της Θείας Φύσης του Χριστού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κατάλαβαν ποιος είναι ο Χριστός εκείνη τη στιγμή, το κατάλαβαν μετά την Ανάσταση. Και τι συμβαίνει μετά, εδάφιο 4. Τους παρουσιάστηκε, λέει, ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συνομιλούσαν με τον Ιησού. Ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής, δύο από τους μεγαλύτερους ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης, ήρωες πίστης, όπου μέσα στο λαό Ισραήλ φαντάζομαι ότι διηγούνταν την ιστορία ο ένας του άλλου, έτσι, ο ένας τον άλλο, λέγανε για τον προφήτη Ηλία και την πίστη του προφήτη Ηλία, για τον Μωυσή και το πρότυπο του Μωυσή. Ξαφνικά μαζί με τη μεταμόρφωση του Ιησού, οι μαθητές βλέπουν μπροστά τους τον προφήτη Ηλία και τον Μωυσή. Φανταστείτε την έκπληξη των μαθητών. Και προσέξτε, για 6 μέρες οι μαθητές ήταν σε απορία και σε σύγχυση, γιατί δεν ξέραν τι σήμαινε αυτό που τους είπε ο Χριστός, ότι θα πεθάνει και ότι θα αναστηθεί μετά. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε, ήταν συγχυσμένοι. Και τώρα οι δύο από τους μεγαλύτερους ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίζονται μπροστά σου για να κάνουν τι? Να επιβεβαιώσουν και να εγκρίνουν το έργο του Χριστού που έρθει να εκπληρώσει. Είχε έρθει ο Μωυσής να εγκρίνει την αποστολή του Χριστού. Έχει έρθει ο προφήτης Ηλίας να πει ναι, επιβεβαιώνω. Το ξέρουμε αυτό γιατί ο Λουκάς στην παρόμοια ιστορία που γράφει στο κεφάλαιο 9 στο Λουκά, εδώ λέει ο Μάρκος ότι συνομιλούσαν με τον Ιησού, αλλά ο Λουκάς μας λέει το περιεχόμενο της συζήτησης. Τι λέγανε? Λέει, μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ, με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας συζητάγανε με τον Χριστό σχετικά με το θάνατο του Χριστού και την αποστολή του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα, οι μαθητές μπορεί να είχαν το θάρρος να διαφωνήσουν με τον Ιησού για την αποστολή, ο Πέτρος σίγουρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούσαν να διαφωνήσουν με τον προφήτη Ηλία και τον Μωυσή, έτσι, που παρουσιάστηκαν μπροστά τους. Και έτσι ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει στους μαθητές ότι αυτή η αποστολή είναι μια αποστολή εγκεκριμένη από τον ίδιο.
Πώς ανταποκρίνονται λοιπόν οι μαθητές μπροστά σε αυτό που βλέπουν? Ο Πέτρος βιάζεται, βιαστικός καθώς ήταν, και βιάζεται να πει αυτό που έχει να πει. Και στο εδάφιο 4 λέει, μίλησε τότε ο Πέτρος στον Ιησού και του λέει, «Ραβή, διδάσκαλε, είναι καλό για μας να μείνουμε εδώ. Να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ο Μάρκος βέβαια εξηγεί και λέει, δεν ήξερε πράγματι τι έλεγε, λέει ο Μάρκος για τον Πέτρο, γιατί ήταν τρομοκρατημένοι με αυτό που είχαν δει. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη μεταμόρφωση του Χριστού, μπροστά στο γεγονός ότι είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής μπροστά τους, μπροστά στην αποκάλυψη που έλαβαν ότι το σχέδιο αυτό του Χριστού είναι όντως από το Θεό, ο Πέτρος δεν ξέρει τι να πει. Διδάσκαλε, λέει, ενώ κανονικά θα έπρεπε να πει Κύριε, ενώ κανονικά θα έπρεπε να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Ιησούς και να πέσει κάτω στα γόνατα και να τον προσκυνήσει. Διδάσκαλε, λέει, είναι ωραία που είμαστε εδώ. Να στήσουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Ποιο είναι το λάθος του Πέτρου εδώ? Το λάθος του Πέτρου είναι ότι πρώτα απ' όλα εξισώνει τον Χριστό με τον Μωυσή και τον Ηλία. Να στήσουμε, λέει, τρεις σκηνές. Για σένα, τον Μωυσή και τον Ηλία. Σαν να ο Χριστός να έχει την ίδια αξία ή την ίδια λατρευτική αξία ή την ίδια εξουσία αποκάλυψης μαζί με τον Ηλία και τον Μωυσή. Δεύτερον, δεν μπορεί να διακρίνει ποια είναι η ταυτότητα του Χριστού, ποιος είναι ο Χριστός που εκπέμπει τη Θεία Δόξα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος στέκεται μπροστά του. Και δεν μπορεί να αντιληφθεί ο Πέτρος ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας βρίσκονται εκεί για να εγκρίνουν την αποστολή του Ιού, δηλαδή ότι η αποστολή του Χριστού δεν είναι να μείνουν πάνω στο βουνό, αλλά η αποστολή του Χριστού είναι να ανέβει πάνω στο σταυρό και να πεθάνει και να αναστηθεί. Πώς απαντάει λοιπόν ο Θεός στον Πέτρο? Εδάφιο 7. Τότε ήρθε μία νεφέλη που του στήριξε στη σκιά της και μία φωνή ήρθε από την νεφέλη. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν να ακούτε. Ένα σύννεφο, λέει, του σκέπασε, μία νεφέλη επισκιάζουσα, λέει το κείμενο, και οι μαθητές ήξεραν πάρα πολύ καλά τι συμβόλιζε αυτή η νεφέλη, αυτό το σύννεφο που του σκέπασε. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ξανά και ξανά ο Θεός όταν εμφανίζεται μέσω μιας νεφέλης. Θυμάστε, όταν ο Θεός οδήγησε τον λαό Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο, τον οδήγησε με μία νεφέλη. Και ήταν ο Θεός που τον οδηγούσε τον λαό Ισραήλ. Όταν εμφανίστηκε ο Θεός στην έρημο, στο λαό Ισραήλ τον εμφανίστηκε μέσα από μία νεφέλη. Και στο όρο Σινά, όταν ανέβηκε ο Μωυσής, μία νεφέλη είχε περικυκλώσει το όρο Σινά, γιατί ήταν η παρουσία του Θεού εκεί σε αυτό το όρος. Η νεφέλη αναπαρουσία την παρουσία του Θεού. Και τη στιγμή που ο Πέτρος κάνει το λάθος να εξισώσει τα τρία πρόσωπα και προτείνει να μείνουν εκεί επάνω στο όρος, ο Θεός τι κάνει? Έρχεται, καλύπτει τους μαθητές με τη δική του την παρουσία, με την νεφέλη, και τους λέει, αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Αυτόν να ακούτε. Τη στιγμή δηλαδή που ο Πέτρος εκφέρει το λάθος επειδή δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει τι άλλο να πει, ο Θεός διορθώνει τον Πέτρο και λέει, εγώ έχω έναν αγαπητό Υιό, όχι άλλους. Έχω έναν αγαπητό Υιό και αυτόν θέλω να ακούτε. Και λέει μετά από αυτά τα λόγια, αμέσως ρίχνοντας το βλέμμα γύρω, λέει, δεν είδα πια κανένα, εξαφανίστηκαν όλοι, αλλά μόνο τον Ιησού μαζί τους. Και στο εδάφιο 9 συνεχίζει η ιστορία και λέει, ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανέναν αυτά που είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Προτρέπει δηλαδή ο Ιησούς να μην πουν τίποτα σε κανέναν, παρά μόνο μετά την Ανάσταση. Γιατί? Επειδή οι μαθητές ακόμα δεν έχουν καταλάβει πλήρως ποιος είναι ο Χριστός, ούτε ποια είναι η αποστολή του. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί βέβαια το είδαμε και στα προηγούμενα εδάφια, στην προηγούμενη ώρα. Οι άνθρωποι περίμεναν έναν Μεσσία που να έρθει ως ένας πετυχημένος ηγέτης, ένας πολιτικός αρχηγός. Κάποιον ο οποίος θα φέρει μια κοινωνικο-πολιτικο-οικονομική ειρήνη, ευημερία. Αυτό είχε στο νου του Πέτρος. Ο Πέτρος δεν ήθελε ο Χριστός να πεθάνει. Δεν ήθελε
να τον δει να ανεβαίνει πάνω στο σταυρό. Ήθελε, όπως και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες, να δει τον Μεσσία να ενθρονίζεται βασιλιάς και να φέρει πολιτική ειρήνη και ευημερία στο έθνος. Ο Χριστός λοιπόν ήξερε ότι όταν, εάν οι μαθητές αρχίζουν να επικοινωνούν τα θαύματα του Χριστού ή τη μεταμόρφωσή του στους άλλους ανθρώπους, οι άνθρωποι θα βλέπαν στο πρόσωπό του τίποτα παρά έναν πολιτικό αρχηγό και η επίδοση τους για το έθνος θα μεγάλωναν. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει στους μαθητές να μην δουν τίποτα μέχρι την Ανάσταση. Το έργο, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το έργο το οποίο έχει έρθει να κάνει ο Χριστός ξεπερνάει σε αξία κάθε πολιτική, οικονομική, κοινωνική αποκατάσταση. Ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να μας ελευθερώσει, για να με ελευθερώσει και να σε ελευθερώσει από τον ίδιο το θάνατο. Αυτός είναι ο ερυθρός του ανθρώπου. Ο θάνατος, η αμαρτία. Και ο Χριστός ήρθε να αποκαταστήσει τον άνθρωπο πνευματικά πρώτα, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στη σχέση του με τον Θεό και να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Το έργο που επιτέλεσε ο Χριστός ξεπερνάει σε αξία κάθε άλλο έργο. Αλλά οι μαθητές ακόμα δεν μπορούν αυτό να το δουν, η όρασή τους είναι θαμπή και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή την περικοπή, ίσως κάποια πρακτικά μαθήματα, τα οποία να πούμε πώς παραλληλίζεται αυτή η περικοπή με εμάς σήμερα. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν ο Θεός μας βλέπει σε μία κατάσταση όπου δεν έχουμε τα μάτια να δούμε καθαρά, βρισκόμαστε σε μία περίοδο σύγχυσης, απορίας, πόνου, ίσως ή οτιδήποτε άλλο περνάει ο καθένας. Ο Θεός πολλές φορές θέλει να μας φέρει σε ένα σημείο για να μας επικοινωνήσει κάτι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και όταν το κάνει ο Θεός αυτό, υπάρχουν δηλαδή φορές που ο Θεός θέλει να σου μιλήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και όταν το κάνει θέλει να αποκαλύψει σε σένα τον εαυτό του ολοένα και περισσότερο, να σου δείξει ποιος είναι. Να καταλάβεις ότι είναι ο Θεός που κρατάει στα χέρια του τα σύμπαντα. Ότι είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα. Και ότι είναι ένας καλός εξελεήμων, μακρόθυμος. Αυτό συμβαίνει. Ο Θεός θέλει δηλαδή να έρθει και να μας μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα όταν περνάμε, όπως είπα και πριν, μια περίοδο σύγχυσης πόνου ή θλίψης. Και τι κάνει ο Θεός? Θέλει να σε πάρει από την καθημερινότητα της ζωής και να σε φέρει σε ένα βουνό. Και εκεί επάνω στο βουνό θέλει να σου μιλήσει. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θέλουμε να ανέβουμε στο βουνό που θέλει να μας πάρει ο Θεός, γιατί είναι δύσκολο να ανέβει κάποιος σε ένα βουνό. Είναι δύσκολο να βγούμε έξω από την καθημερινότητα της ζωής, είναι δύσκολο να δώσουμε χρόνο για να ακούσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει. Αλλά δεν πρέπει να το φοβηθούμε το βουνό. Ο Θεός βάζει μπροστά μας, γιατί εκεί επάνω στο βουνό ο Θεός θέλει να σε συναντήσει και θέλει να σου μιλήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βέβαια σήμερα το βουνό που ανεβαίνουμε δεν είναι κάποιο φυσικό βουνό και ο Θεός όταν μας αποκαλύπτει τον εαυτό του δεν θα μας αποκαλύψει με κάποιο φως ή με κάποιον άγγελο ή με κάποιο έτσι, πολύ σπάνια το κάνει αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτει το Θεό σήμερα είναι ιδιαίτερα μέσα από το Λόγο Του. Ο γραπτός Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει το πρόσωπο, το χαρακτήρα του Θεού, τη δόξα του Θεού. Καθώς διαβάζουμε την Αγία Γραφή, καθώς διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, καθώς διαβάζουμε τις επιστολές του Παύλου, τι γίνεται? Ανακαλύπτουμε το Θεό και αφήνουμε το Θεό να μας μιλήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η Εκκλησία είναι ένας άλλος τρόπος να φανερώσει ο Θεός τον εαυτό του και να φανερώσει τη δόξα του. Γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Εκκλησία φανερώνει τη δόξα του Χριστού, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι η Εκκλησία αντανακλά το φως της δόξας του Χριστού, ότι όταν βλέπει κάποιος την Εκκλησία βλέπει τον Χριστό. Αυτό τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνεται και όταν δεν το βλέπουμε να γίνεται στις εκκλησίες μας και μιλάω για τις δικές μας εκκλησίες, θα πρέπει αυτό να μας ανησυχεί. Το πρώτο λοιπόν
που βλέπουμε είναι ότι μερικές φορές ο Θεός θέλει να σε ανεβάσει έναν βαθμό, θέλει να σου μιλήσει. Και το δεύτερο που μαθαίνουμε από αυτή την περικοπή, ιδιαίτερα με τη δήλωση που κάνει ο Θεός στον Πέτρο, αυτό να ακούτε, είναι ότι χρειάζεται στη ζωή να μάθουμε να ακούμε το Θεό. Και αυτό πολλές φορές σημαίνει να μάθουμε να σιωπούμε, να μην μιλάμε. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε δεν ακούμε. Αυτό είναι η φύση, έτσι, η ανθρώπινη. Θα ήταν καλύτερα για τον Πέτρο να μην μιλήσει. Θα ήταν καλύτερα για τον Πέτρο να αφουγκραστεί και να προσπαθήσει να καταλάβει τι συμβαίνει εκεί πάνω στο όρος. Τι είναι αυτό που βλέπω. Τι είναι αυτό που προσπαθεί ο Θεός να επικοινωνεί σε μένα. Και να προσπαθήσει να καταλάβει τι ο Χριστός έλεγε και ποιο ήταν το σχέδιο το οποίο είχε μπροστά του. Αλλά ο Πέτρος δεν άντεξε, μίλησε. Άρχισε να ονειρεύεται. Άρχισε να σχεδιάζει. Άρχισε να προτείνει. Άρχισε να προτρέπει. Να μείνουμε εδώ, πάνω στο βουνό, να κάνουμε σκηνές. Και έτσι ο Θεός χρειάζεται να επέμβει και να του πει: Πέτρο, άκου τον Υιό μου. Τον Υιό αυτό να ακούς. Και πόσες φορές δεν έχουμε κλείσει τα αυτιά μας στο Θεό, επειδή εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε τι θέλουμε από το Θεό. Πάμε στο Θεό με προσευχή και ερχόμαστε με αιτήματα, με όνειρα. Γιατί ξέρουμε τις λύσεις. Νομίζουμε ότι εμείς ξέρουμε τη λύση του προβλήματός μας. Πόσες φορές δεν έκλεισες τα αυτιά στο Θεό εξαιτίας των δικών σου πολιτικών ακόμα πεπιθήσεων ή κοινωνικών ιδεολογιών που έχεις. Πόσες φορές εγώ δεν σκέφτηκα ότι ξέρω τη λύση, ξέρω τι χρειάζεται ο κόσμος. Και ερχόμαστε στο Θεό όντως γεμάτοι από αιτήματα, προτάσεις, ιδέες, ελπίδες. Και ο Θεός τα βλέπει όλα αυτά, τα ακούει και θέλει να τα ακούσει, έτσι. Δεν είναι ότι δεν θέλει να του μιλάμε. Αλλά θέλει επίσης να μάθουμε να ακούμε. Να ακούσω τι έχει να πει ο Υιός. Τι έχει εκείνος να πει για όλα αυτά. Ποιο είναι το δικό του σχέδιο. Το όραμα του Πέτρου να μείνουν πάνω στο βουνό δεν ήταν το όραμα του Θεού για τον κόσμο. Η ζωή συνεχίζει αφού κατέβουν από το βουνό. Συνέχισε η ζωή τους και μάλιστα όχι μόνο συνέχισε. Το πρώτο πράγμα που αντιμετώπισαν ήταν κάποια δαιμόνια που έτσι μόλις κατέβηκαν μέσα στο βουνό στο κεφάλαιο 9. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζωή του ανθρώπου συνήθως λαμβάνει χώρα στην πεδιάδα, κάτω δηλαδή από το βουνό, και όχι επάνω στο βουνό σε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Θεό ή σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη που ο Θεός θα μας δώσει ή θα μας μιλήσει κάτι. Ακόμα και όταν ο Θεός μας φέρει σε μια στιγμή όπου θέλει να μας πει κάτι πιο ιδιαίτερο, η ζωή δεν μπορεί να συνεχίσει εκεί. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε με την Αγία Γραφή και να απλώς να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αλλά αφού ακούσουμε τη φωνή του Θεού, ο Θεός μας καλεί να φύγουμε και να ζήσουμε αυτή τη ζωή και να υπηρετήσουμε και να δείξουμε, να συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας, δηλαδή με πίστη σε Εκείνον, έχοντας καταλάβει ποιος είναι αυτός και ποιο είναι το δικό του σχέδιο, να εκπληρώσουμε την αποστολή του Θεού στον κόσμο, να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη και την αδικία γύρω μας και να ζήσουμε πνευματικές νίκες γύρω μας με τη δύναμη του Θεού. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας στην πεδιάδα, όπως είναι μαζί μας στο βουνό ή είναι μαζί μας και στην πεδιάδα, αλλά υπάρχουν στιγμές που ο χριστιανός χρειάζεται να ακονίσει την όρασή του στο βουνό, ακούγοντας τη φωνή του Χριστού. Και θα σε πρότρεπα όλους μας να το κάνουμε αυτό. Να παίρνουμε χρόνο έξω από την καθημερινότητά μας για να αφήσουμε το Θεό να αποκαλύψει τον εαυτό του σε εμάς. Και καθώς βλέπεις τη δόξα του Χριστού στα Ευαγγέλια, καθώς βλέπεις τη δόξα του Θεού στο γραπτό του Λόγο, άφησε τη δόξα αυτή να σε μεταμορφώσει και να σε αλλάξει. Γιατί αυτό κάνει ο Θεός και αυτό ήθελε και ο Χριστός με τους μαθητές, ήθελε να τους αλλάξει. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε μετασχηματίζεται μέσα μας. Έτσι, ο χαρακτήρας του Θεού μετασχηματίζεται μέσα μας. Και λαμβάνουμε τα χαρακτηριστικά του Χριστού, την εικόνα του Χριστού μέσα μας. Αυτή λοιπόν η φράση ας μείνει σήμερα μαζί μας. Αυτός είναι ο αγαπημένος Υιός του Θεού. Αυτόν ας ακούμε. Αυτό που είπε ο Θεός στους μαθητές. Αυτά είχα να σας πω για αυτή την ιστορία. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν πάλι ερωτήσεις ή κάτι που θέλετε να
Ρωτήσετε είτε από το προηγούμενο είτε από αυτό, τι είναι το λόγο. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Ασχοληθήκαμε όλη αυτή την ώρα, να μου δώσετε έναν τίτλο πια, πώς, κατά την άποψή σας, χαρακτηρίζουμε αυτό το Ευαγγέλιο, έτσι, ιδιαίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ναι. Σίγουρα ο Σταυρός υπάρχει και στα άλλα Ευαγγέλια, έτσι, και η ζωή του Χριστού, η αποκάλυψη του ποιος είναι ο Χριστός, ποιο είναι το σχέδιό του, υπάρχει και στα άλλα Ευαγγέλια. Αυτό που συναντάμε όμως στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο Λουκά δίνουν επιπλέον πτυχές για το πρόσωπο του Χριστού, για την Αποστολή. Όχι πτυχές οι οποίες είναι αντίθετες, έτσι, αλλά συμπληρωματικές θα μπορούσαμε να πούμε. Τέτοιες όπου η θεματική και η έμφαση των άλλων Ευαγγελίων, το Ευαγγέλιο για παράδειγμα του Ματθαίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εστιάζει στο να αναδείξει τον Ιησού ως τον Ισραήλ, ως τον βασιλιά, τον αναμενόμενο βασιλιά που έρχεται από τη γενιά του Δαβίδ και ότι πληρώνει τις δαβιδικές υποσχέσεις και ότι έρχεται σαν ένας δεύτερος νομοθέτης ο Χριστός, έτσι, οπότε υπάρχουν θέματα, εμφάσεις, οι οποίες είναι τέτοιες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θέμα του Σταυρού στα υπόλοιπα Ευαγγέλια, παρόλο που υπάρχει, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, κεντρικό, ναι, όσο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, παρόλο που είναι απλό, στην απλότητά του αυτή, αναδεικνύει τα κεντρικά χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου πιο έντονα. Αυτό το κομμάτι της μαθητείας, αυτό το κομμάτι του Σταυρού, φαίνονται πιο έντονα γιατί ο Μάρκος δεν μας δίνει παράπλευρες πτυχές, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν φορτώνει το νου μας με άλλες πτυχές του προσώπου του Χριστού ή της διακονίας. Ναι, οπότε θα έλεγα ότι το θέμα του Ευαγγελίου του Μάρκου είναι να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αυτή η φράση βρίσκεται και στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου και στο τέλος, ο Υιός του Θεού, αλλά ποιος Υιός του Θεού, αυτός ο οποίος έρχεται για να πεθάνει επάνω στο Σταυρό ως λύτρο αντί πολλών, όπως λέει ο Μάρκος, ως λύτρο αντί πολλών, δηλαδή έρχεται να προσφέρει τον εαυτό του για να λυτρώσει τον εαυτό του, για να φέρει ελευθερία, για να μπορέσει ο άνθρωπος να απεγκλωβιστεί από αυτό τον οποίο τον δένει. Θεολογικά δεν μπορούμε να... ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός ο οποίος αναπτύσσει περισσότερο αυτό το οποίο εγκλωβίζει τον άνθρωπο, την αμαρτία και ο τρόπος με τον οποίο απελευθερωνόμαστε μέσω της δικαίωσης. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει περισσότερο για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, επιτυχάνεται η σωτηρία, η λύτρωση. Αλλά το Ευαγγέλιο του Μάρκου δίνει αυτή την έμφαση. Ο Χριστός ήρθε γι' αυτό. Ήρθε να λυτρώσει τον άνθρωπο από αυτό το πλήγμα της αμαρτίας και του θανάτου. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό δεν αλλάζει τη ζωή μας. Ότι δηλαδή περιμένουμε μόνο να ζήσουμε την αιώνια ζωή μετά το θάνατο και ότι αυτό δεν επηρεάζει τη δική μας ζωή εδώ στη γη. Γιατί όταν απελευθερωνόμαστε από την αμαρτία και το θάνατο, δεν λυτρώνεται μόνο η μετέπειτα ζωή μας, λυτρώνεται και η τωρινή ζωή μας κατά κάποιο τρόπο. Λυτρώνεται το σώμα μας στην τωρινή μας ύπαρξη. Τα χέρια μας, τα πόδια μας, το στόμα μας, τα μάτια μας, αντί να αμαρτήσουν, υπηρετούν. Αντί να πληγώσουν, θεραπεύει. Ναι, θεραπεύει.
Οπότε, και ο Απόστολος Παύλος το λέει, κάνετε λίγη χρήση των μελών, έτσι παραστήσατε λίγη τα μέλη σας όπλα για τη δικαιοσύνη και όχι για την αμαρτία. Οπότε, η λύτρωση που φέρνει ο Χριστός τελικά είναι ολοκληρωτική. Έρχεται και μας λυτρώνει από μέσα προς τα έξω και έτσι και κοινωνικά φέρνει και κοινωνική αλλαγή. Αλλά όχι με τον τρόπο που εμείς τα φανταζόμασταν. Έτσι. Ναι. Οπότε το θέμα του Μάρκου είναι το πρόσωπο του Χριστού, ποιος είναι, ποια είναι η αποστολή και επίσης τι καλεί ο μαθητής, πώς καλεί ο μαθητής να ακολουθήσει. Ναι. Μεγάλη απάντηση έδωσα. Αλλά... Υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα, ίσως. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δόκτωρα Στέφανο Μιχαλιό που μας με έναν τόσο καθαρό λόγο μας παρουσίασε το Ευαγγέλιο του Μάρκου και μας έδωσε τόσα πνευματικά ερεθίσματα, τόση τροφή για να μελετήσουμε αυτή την περίοδο της Τεσσαρακοστής. Ας κρατήσουμε την προτροπή του να ανεβούμε στο βουνό, δηλαδή να εξασφαλίσουμε ο καθένας μέσα στην καθημερινότητά μας χρόνο για να ακούσουμε τον Υιό, ας τον ακούσουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, που είναι σύντομο, με αυτό το κλειδί που μας έδωσε, ότι το Ευαγγέλιο μας βοηθάει να σκεφτούμε ότι καλούμαστε να δούμε τον Ιησού με καινούργια μάτια μέσα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, αλλά και οι μαθητές να δούμε με καινούργια μάτια τι σημαίνει να είμαστε μαθητές του Ιησού. Και όλα αυτά για να κατανοηθούν πρέπει να τα δούμε μέσα από τα μάτια του Σταύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε επίσης και όσους βοήθησαν για τη σημερινή μερίδα, τη γραμματεία της Επισκοπής, τον κύριο Πέτρο και την οικογένειά του για την προετοιμασία του χώρου, τον κύριο Μάρκο και φυσικά τον κύριο Μπάμπη Κουλούρα που κάλυψε την συνάντησή μας και έτσι θα έχουν και άλλοι την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έτσι άλλη μια φορά και για την πολύ ζεστή και όμορφη φιλοξενία που μας κάνει κάθε φορά που έρχομαστε εδώ στο νησί, για την ευκαιρία έτσι να έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε μαζί τη βίβλο και επίσης να βρεθούμε και να ενταρρύνουμε ένα στον άλλον. Ευχαριστώ όλους. Ας ολοκληρώσουμε με μια σύντομη προσευχή, ένα ύμνο που έχετε στο καρδάκι. Δόξα σε σένα, αιώνιε το και τους όντους Θεού. Δόξα σοι Χριστέ. Δόξα σε σένα αιώνια σοφία του ζώντος Θεού. Δόξα σοι Χριστέ. Δόξα σε σένα αιώνιο φως του ζώντος Θεού. Δόξα σοι Χριστέ. Του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλό βράδυ. Επίσης.